Προχωράμε στη μέτρηση του ασβεστίου. Η εταιρεία ζητάει 2 ml θαλασσινού νερού μέσα σε αυτό τον σωληνάκι. Μία κουταλιά από το ασβέστιο 1 και χωρίς να ανακατέψουμε το δοχιάκι, 8 σταγόνες από το ασβέστιο 2. Καλό είναι να γίνονται αυτά σε σταθερό τραπέζι. Και τώρα ανακοινούμε για 10 δευτερόλεπτα. Με αυτή την σύριγγα του 1 ml ρουφάμε πάλι ώσπου το μαύρο έμβολο να έρθει στο σημείο του 1 ml. Όχι εδώ, εδώ. Ρουφάμε 1 ml από το ασβέστιο 3. Καλό είναι να το κλείνουμε γιατί ξεθυμαίνει το αντιδραστήριο. Και αρχίζουμε με τον ίδιο τρόπο να ρίχνουμε σταγόνα-σταγόνα μέχρι το χρώμα να αλλάξει από αυτό το fuchs mauve σε σκούρο μπλε. Πάλι μπορούμε να ακολουθήσουμε τη γρήγορη μέθοδο, να ρίξουμε μέχρι το 0,5 σχεδόν γρήγορα σταγόνα-σταγόνα και όταν πλησιάζουμε στην ένδειξη στην οποία πιστεύουμε ότι είμαστε, ρίχνουμε μία σταγόνα και το κάνουμε ανακίνηση για 3 δευτερόλεπτα. Βλέπουμε ήδη αρχίζει και σκουραίνει. Από κοντά είναι ακόμα πιο έντονο. Fuchs, όχι μπλε που φαίνεται στην κάμερα. Όταν αρχίζει και μπλεδίζει, παίρνω την ένδειξη 0,16 για μένα και συνεχίζω να ρίχνω μία-μία σταγόνα να δω αν θα αλλάξει. Δεν αλλάζει, οπότε είμαι στο 0,16 παίρνω το γράφημα και 0,16 είμαστε έτσι στα 420. Αυτά. Ελπίζω να βοήθησα.